κάτω τα από τα... Βρισκόμαστε στο εργατικό κέντρο Μητρακίου και είναι μαζί μας ο κύριος Ζάχος Αγκιστριώτης. Εδώ γίνεται συλλογή τροφίμων, νερών και διάφορων άλλων ειδών για τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί στην Δυτική Αττική. Πώς πάει η συλλογή, κύριε Αγκιστριώτη? Πάμε πολύ καλά. Ειδικά χθες ήταν μια κίνηση εξπρές. Γεμίσαμε ένα φορτηγό με νερά, με ψωμί, με ρούχα, με φαγητά μακριάς διάρκειας. Θα έλεγα, εγώ δεν το περίμενα δηλαδή, τόσο γρήγορα, γιατί στην ουσία ήταν 3 ώρες η υπόθεση, αλλά όλοι οι φορείς και οι απλοί πολίτες ανταποκριθήκαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πλέον με το χρόνο μπροστά μας, σύμμαχο, θεωρώ ότι θα φύγουν τουλάχιστον 2 φορτηγά την Τρίτη το πρωί. Μέσω του blog σας κάνω και μια έκκληση και στα παιδιά του σχολείου, σε όλων των σχολείων, δημοτικά, λύκεια, γυμνάσια, να ό,τι μπορούν να φέρουν την Τρίτη. Την Τρίτη το πρωί. Την Τρίτη το πρωί. Για να περάσετε να τα να πάρετε. Να περάσουμε να πάρουμε και από εκεί και να φύγουμε για τους Δήμους. Ενημερώθηκα από εσάς ότι υπάρχει θέμα και στη Νέα Πέρα μου. Θα πάμε και εκεί. Δηλαδή, βλέπω ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση και με τα νερά και πάλι με τους φούρνους που έχουν ανταποκριθεί και αυτοί στο κάλεσμά μας, ότι θα είναι πολύ σημαντική η βοήθεια, δηλαδή, την Τρίτη. Πρώτα Θεός, δηλαδή, να πάνε και 3 φορτηγά. Μακάρι. Να ρωτήσω κάτι. Εχθές που πήγατε στην Αθήνα, για πείτε μου λίγο την εικόνα που αντικρίσατε εκεί. Εντάξει, είναι η καταστροφή που βλέπουμε στα κανάλια στο 100%. Ναι. Θεωρώ ότι έχουν ανταποκριθεί εκεί η Δημοτική Αρχή, είναι σε ένα καλό βαθμό όσον αφορά την οργάνωση. Εμείς δηλαδή σε συγκεκριμένο σημείο αφήσαμε τα νερά, σε συγκεκριμένο σημείο αφήσαμε τα τρόφιμα και στο καπί πήγαμε, του εκεί Δήμου πήγαμε το ρυθμισμό. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει κόσμος που βοηθάει, που είναι σημαντικό στην παρούσα φάση. Το κράτος είναι, θα έλεγα, απόν. Εγώ τουλάχιστον αυτό είδα εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Που μίλησα με τους ανθρώπους και της Μάντρας, είναι απόν. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πιο πολύ θέλουν καθαριστικά, θέλουν φάρμακα πέρα από αυτό, γιατί ήδη ο κόσμος έχει ανταποκριθεί και έχουν συγκεντρώσει αρκετά ρούχα, αρκετά τρόφιμα. Και νερά, εντάξει. Ωραία, οπότε να ξαναπούμε ότι σήμερα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Σήμερα μέχρι τις 4, αύριο μέχρι τις 4 και το τελευταίο, έτσι, ας το πούμε, θα είναι λίγο πρόβλημα για μας γιατί δεν θα μπορέσουμε να οργανώσουμε τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα, μακάρι να έχουμε. Και Τρίτη πρωί, τα τελευταία, για να φύγουν τα πούλμα. Τρίτη πρωί μέχρι τι ώρα? Τρίτη πρωί, εγώ πιστεύω, φύγαμε 11 η ώρα εν τέλει, περίπου τέτοια ώρα. Ωραία, οπότε και την Τρίτη το πρωί μέχρι τις 11 μπορούν να έρχονται εδώ στο εργατικό κέντρο Μητρακίου, ναι. Ελευθερίου Βενιζέλου 16 είναι για ποιον δεν το ξέρει, να προσφέρει ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορούν, θα έλεγα τώρα και μέσω του blog που θα το δει τόσος κόσμος, θεωρώ ότι καθαριστικά, να εστιάσουμε τώρα, αν γίνεται σε καθαριστικά, και κάποια φάρμακα, αλλά αυτό, παιδιά, αν γίνεται. Ό,τι μπορεί ο κόσμος. Δεν είναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και μια κουβέρτα είναι χρησιμοποιητή. Εμείς μας σταματάγανε ο κόσμος και μας ζήταγε κουβέρτες, μας ζήταγε νερά, οτιδήποτε. Μάλιστα, εντάξει, η τραγωδία συνεχίζεται. Σήμερα μάθαμε ότι βρέθηκε κι άλλος νεκρός. Φτάσανε τους 20, δυστυχώς. Ελπίζω να είναι οι τελευταίοι. Ας κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας εδώ, σαν Δήμος και σαν κοινωνία του Λουτρακίου και της ευρύτερης περιοχής, και να πάνε όλα καλά για τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Ναι, σίγουρα, και αξίζει ένα μπράβο σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, απλοί πολίτες και όλοι οι φορείς έχουν ανταποκριθεί εξαιρετικά, δηλαδή, σε αυτό το κάλεσμα, και έγιναν όλα πολύ γρήγορα και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει ανθρωπιά στην πόλη μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.